Είμαστε σήμερα εδώ γιατί παρά τις περιατυχία του διακηρύξης και αυτής της κυβέρνησης ξεκινάνε σε λίγες μέρες σχολική χρονιά και είναι σίγουρο ότι θα είναι μία ακόμα χρονιά με χιλιάδες κενά από την πρώτη μέρα λειτουργίας. Αρκεί να πούμε ότι πέρσι δούλεψαν 33.000 αναπληρωτές, 33.000 συνάδελφοι και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κανένας διορισμός έστω και ενός ανθρώπου για να πάει να καλύψει κάποιο κενό στην εκπαίδευση όλη την Ελλάδα. Και μόνο το γεγονός ότι κάθε χρόνο προσλαμβάνονται πάνω από 30.000, 33.000 άνθρωποι δείχνει την ανάγκη να προσληφθούν, να μονιμοποιηθούν χιλιάδες καθηγητές, χιλιάδες δάσκαλοι, χιλιάδες εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, των χιλιάδων κενών που υπάρχουν και των χιλιάδων ελλείψεων. Και αυτό παρά τις προσπάθειες και αυτής της κυβέρνησης, πατώντας βέβαια στις ρυθμίσεις και στις διατάξεις και στους νόμους προηγούμενες, να βάλει εμπόδια στην ίδρυση τμήματων, όπως με τα τμήματα που βαφτίζει ο Λιγομελή στις κατευθύνσεις στο Λύκειο, αλλά και τα γνωστή ιστορία με τα ΕΠΑΛ και προσπάθεια δηλαδή να κοπούν τμήματα σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο.